Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Μία ακόμα πολύ, πολύ ωραία άσκηση από τη Λένα. Είχαμε ψάξει κάποια πράγματα παλιά και νομίζω κάναμε αυτή την άσκηση πριν 35 χρόνια, αλλά ακόμα την λατρεύω πραγματικά. Θυμάσαστε πάντα πως όταν κάνετε άσκηση να έχετε σεβασμό και αγάπη για τον εαυτό σας, για το σώμα σας, γιατί αυτό αλλάζει τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μετά είναι πολύ καλύτερα. Πώς σκεφτόμαστε και αν σκεφτόμαστε θετικά, πειράζει την κίνηση 25%. Είναι πολύ σημαντικό και δεν θέλει ποτέ ζόρι, δεν χρειάζεται. Θα δείτε με την πορεία πως αλλάζει το σώμα. So, ξέρετε πως μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σημείο του σώματος και γι' αυτό ζητάω από τους μαθητές μου πάντα να έχουν τα μαλλιά πάνω, να βλέπω τον αφιένα, να βλέπω την κλίδα του σώμους. Όταν κάνουμε αυτή την άσκηση, να σκεφτείτε πως η κλίδα είναι διπλάσιο μάκρος από ό,τι βλέπετε. Και φυσικά η σπονδυλική στήλη είναι στον άξονα, κρέμεται. Μπορείτε να κλείνετε τα μάτια, βοηθάει να έχουμε εσωτερική επαφή με το σώμα. Αν έχετε τα μάτια ανοιχτά, τα μάτια είναι πάντα στο ίδιο ύψος, στη στροφή, και μετά αλλάζει όταν κάνουμε την κίνηση που κάνουμε πλάι. Θα το δείτε. Λοιπόν, πολύ μαλακοί όμοι, είμαστε πάνω στον άξονα και όσο με την λιγότερη δύναμη που χρειάζεται, επαφή με τα κόκκαλα, έχουμε 7 σπόνδυλα στον αφιένα. So, οι αναπνοές είναι ελεύθερες και στρίβουμε το κεφάλι νιώθοντας ένα σπόνδυλο να στρίβει επάνω στο άλλο σπόνδυλο και έχομαστε σε αυτή τη διάσημη ελληνική προφίλ. Πολύ όμορφη θέση. Η κλίδα δεν έχει πειραχτεί, οι ώμοι δεν έχουν αλλάξει θέση και εκεί κατεβάστε σιγά σιγά το πηγούνι. Όπου μπορεί να τραβάει, το χαίρεστε, χαλαρώστε εκεί με την εκπνοή. Αυτά τα σημεία, αν τα χαλαρώνουμε, αλλάζει πολύ πώς αισθανόμαστε μετά. Μετά αναβάζουμε το πηγούνι. Καταβάζουμε το πηγούνι όσο πάει, χωρίς όρι. Αναβάζουμε το πηγούνι ξανά. Και βάζουμε το πηγούνι πάλι στο προφίλ, έτσι. Και σιγά σιγά στρίβουμε το κεφάλι. Ένα σπόνδυλο πάνω στο άλλο σπόνδυλο. Και πάμε από την άλλη πλευρά. Αυτή την περήφανη ελληνική προφίλ. Τι όμορφια! Ανοιχτή κλίδα και κατεβάζουμε σιγά σιγά το πηγούνι. Χαλαρώνουμε όπου τυχόν μπορεί να τεντώνει. Και αναβάζουμε το πηγούνι. Λίγο μπλοκαρισμένο εκεί.
Κατεβάζουμε το πηγούνι. Okay. Και φέρνουμε το πηγούνι πάλι στη θέση, άξονα, ψηλή και γυρίσουμε μπροστά. Καταπληκτική άσκηση. Oh, νιώθω μία φορά και νιώθω αλλιώς και το νιώθεις μέχρι κάτω πίσω. 3 με 5 φορές. Καλή άσκηση. Γεια! Yeah.